στην ζωή μας. Γι' αυτό μες στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού ή το να επέμβει, όπως πολλές φορές έχω τονίσει εσκάτως, να επέμβει ο ουρανός, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς δεν μπορούσε να προσφέρει, δεν μπορούσε η γη να προσφέρει σωτήρα. Και έπρεπε να επέμβει ο ουρανός και επενέβη. Και έτσι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο αναμάρτητος, ανέβη από το Σταυρού, κατέβη στον Άδη, αναστήθηκε, ανέστησε τον τέλειον άνθρωπον, τον Ιησού, και όποιος ενώνεται δια του τιμίου σώματος και αίματος του, βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής για να πάει στον χώρο εκείνον που τον προόριζε και μας προορίζει ο Θεός, που δεν είναι άλλος από την Βασιλεία Του. Γιατί ο Θεός μας θέλει πολίτες της ουράνιας Βασιλείας Του. Γεννηθήκαμε ακριβώς για αυτόν τον χώρο της Βασιλείας Του και εκείνη ο προορισμός μας. Δια της Αναστάσεως Του μας άνοιξαν το δρόμο, από μας πλέον εξαρτάται, μας έδωσαν τη δυνατότητα να πετύχουμε την επιστροφή μας και να γίνουμε πολίτες της ουράνιας Βασιλείας Του. Εύχομαι ο λαός μας, ο οποίος είναι θρησκευόμενος λαός, όλοι μας να βρούμε αυτόν τον δρόμο των σωτήριων, να τον βαδίσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι μαζί με τον Αναστάντα Χριστό θα βαδίσουμε εύρυθμα αυτόν τον δρόμο της ζωής και θα γίνουμε πολίτες της ουράνιας Βασιλείας Του. Είμαι σίγουρος που ζω επί τόσα χρόνια την πίστη αυτού του